Μιας και ενδιαφερόμαστε αρκετά τα τελευταία χρόνια για τις γυναικοκτονίες, για τους βιασμούς, κάντε μια μικρή έρευνα να δείτε πόσοι άνθρωποι πλέον, λόγω της πορνογραφίας που παρακολουθούν ερωτικές ταινίες, έχουν αποκτήσει διάφορα παράξενα και βία φετίχ. Κάντε μια μικρή έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Γεια σας! Το σημερινό βίντεο είναι πολύ πιο χαλαρό από αυτά που σας έχω συνηθίσει. Δεν θα αναλύσουμε κάποιο περίπλοκο ζήτημα. Είπα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί αρκετά συχνά μου στέλνετε στο Instagram και ζητάτε την άποψή μου για διάφορα προσωπικά σας ζητήματα. Οπότε σκέφτηκα να σας απαντήσω σε μερικά από αυτά μέσω ενός βίντεο στο YouTube. Έτσι θα μπορούσαν να βοηθηθούν και άλλοι που μπορεί να έχουν παρόμοια προβλήματα. Έτσι σας είπα στο Instagram να μου στείλετε όσοι θέλετε μια φιλική συμβουλή για κάποιο προσωπικό σας πρόβλημα και θα σας απαντήσω σε βίντεο στο YouTube. Να τονίσω πως οι δικές μου συμβουλές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβουλές ενός πνευματικού. Τα προβλήματα μας πάντα πρέπει να τα λέμε στον πνευματικό μας. Αυτός έχει τη φώτιση από το Θεό για να μας καθοδηγήσει σωστά. Εγώ το μόνο που μπορώ να προσφέρω μέσα από αυτά τα βίντεο είναι μια φιλική συμβουλή. Δεν είμαι ούτε κάποιος φωτισμένος άνθρωπος. Μια απλή κοπέλα είμαι που μπορώ να σας συμβουλέψω με βάση την δική μου κρίση και τις γνώσεις μου όσον αφορά την πατερική διδασκαλία και την ορθοδοξία. Ξεκινάμε με το πρώτο μήνυμα. Η εσωστρέφεια σε βαθμό που σου στερεί πράγματα. Πώς ξεπερνάτε? Λοιπόν, βρήκες τον κατάλληλο άνθρωπο τώρα για να σε συμβουλέψει για εσωστρέφεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, εννοείς ότι είσαι κλειστός χαρακτήρας, δεν μιλάς πολύ, δεν είσαι αυτό που λέμε κοινωνικός άνθρωπος, με αποτέλεσμα να μην είσαι αυτός ο άνθρωπος που κάνει εύκολα παρές, που να γνωρίζει εύκολα ανθρώπους. Σαν άνθρωπος στη φύση μου είμαι και εγώ αρκετά εσωστρεφής, ειδικά με άτομα που δεν τα γνωρίζω αρκετά καλά. Μην με βλέπετε στα βίντεο που μιλάω πολύ. Το ξέρω πως θα ακουστεί κλισέ, αλλά μην πιέζεσαι να δείχνεις κάτι που δεν είσαι. Πάντα να κρατάς τον αληθινό σου εαυτό, γιατί καλύτερα να φαίνεσαι αντικοινωνική παρά να φαίνεσαι περίεργη και ψεύτικη. Πολλές φορές ο λόγος που κομπλάρουμε όταν βρισκόμαστε με ξένους ανθρώπους είναι γιατί νιώθουμε αυτό το αόρατο τείχος που υπάρχει ανάμεσά μας και σκεφτόμαστε αυτό αντί το μυαλό μας να είναι full στη συζήτηση που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Κάτι που θα σε βοηθήσει όταν βρίσκεσαι με ξένους ανθρώπους για να νιώσεις λίγο πιο άνετα είναι την ώρα που τους συναντάς να προσπαθείς να κάνεις θετικές σκέψεις για αυτούς. Για παράδειγμα, πας να συναντήσεις μια γνωστή σου σε ένα καφέ που έχεις να τη δεις καιρό. Δεν είναι ανάγκη μόλις τις συναντήσεις να σκεφτείς ότι άργησε 20 λεπτά ή να θυμηθείς τα κουτσομπολιά που ακούσες για αυτήν. Γιατί έτσι μέσα σου θα μεγαλώσει το τείχος ανάμεσά σας. Αντίθετα, παρατηρήσε τα θετικά αυτού του ανθρώπου. Θυμήσου αυτά που σου αρέσουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι μέσα σου θα νιώσεις πιο ζεστά για αυτόν τον άνθρωπο και θα σου βγει πιο φυσικά μια κάποια εξωστρέφεια. Είναι αρκετό όταν έχω άσχημους λογισμούς να εξομολογούμε και να κοινωνώ μέχρι να φύγουν με τη δύναμη του Θεού. Όταν λες άσχημους λογισμούς, εννοείς βλάσφημους? Υποθέτω πως εννοείς βλάσφημους, γιατί όταν έχουμε τέτοιες σκέψεις, δηλαδή έρχονται σαν flash, οι πατέρες λένε πως φεύγουν με νηστεία, προσευχή και εξομολόγηση. Δυστυχώς σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, είναι δύσκολο να μην μολυνθούν οι σκέψεις μας λόγω των ερεθισμάτων που δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας. Οι πατέρες λένε πως όταν είμαστε λέμαργοι, όταν τρώμε πολύ, όταν δεν νηστεύουμε, είναι ένας λόγος που δημιουργούνται βλάσφημοι λογισμοί στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο θέμα με τη διατροφή σου, αν σου αρέσει να τρως πολύ, αν δεν μπορείς να νηστέψεις. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να δημιουργούνται βλάσφημοι λογισμοί στους ανθρώπους είναι η οφθαλμοπορνεία. Όταν ο άνθρωπος βλέπει ερωτικές ταινίες, ας πούμε. Για την οφθαλμοπορνεία έχω μιλήσει στο Instagram. Όσοι θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε στα highlights στο προφίλ μου.
το highlight με όνομα θέματα ταμπού. Είναι πολύ βλαβερή συνήθεια το να βλέπει κάποιος ερωτικές ταινίες και δεν είναι θέμα πουριτανισμού, είναι θέμα ψυχολογικής και πνευματικής υγείας. Τσεκάρετε να δείτε επιστημονικά πόσο βλάπτει τον εγκέφαλο ο εθισμός στην πορνογραφία. Μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και επιθετικές τάσεις. Μιας και ενδιαφερόμαστε αρκετά τα τελευταία χρόνια για τις γυναικοκτονίες, για τους βιασμούς, κάντε μια μικρή έρευνα να δείτε πόσοι άνθρωποι πλέον, λόγω της πορνογραφίας που παρακολουθούν ερωτικές ταινίες, έχουν αποκτήσει διάφορα παράξενα και βία φετίχ. Κάντε μια μικρή έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Κλείνοντας με αυτή την ερώτηση, θα σε συμβούλευα, φίλη μου, κάθε φορά που έχεις άσχημους λογισμούς, να λες μέσα σου την ευχή. Μην αρκεστείς μόνο στις δικές μου συμβουλές όμως. Μίλησε και με τον πνευματικό σου, αυτός μπορεί να σε βοηθήσει πολύ περισσότερο. Καθημερινά αναρωτιέμαι τι κάνω λάθος εγώ και τόσες άλλες φίλες μου στην ίδια ηλικία, 34. Δεν βρίσκουμε έναν άνθρωπο αξιόλογο για σχέση. Γιατί όλοι ψάχνουν μόνο το εφήμερο από εμάς? Γιατί είναι τόσο δύσκολο? Οι άλλες γυναίκες τι παραπάνω έχουν? Νένα μου, δεν θυμάμαι αν το έχεις συζητήσει σε βίντεο σου. Αν θελήσεις να μας πεις τη γνώμη σου, θα χαρούμε ιδιαίτερα. Αυτή την ερώτηση μου την κάνουν αρκετά συχνά στο Instagram. Γιατί ο Θεός δεν μου στέλνει κάποιον? Γιατί ο Θεός δεν μου στέλνει κάποια? Σκεφτείτε ένα παιδί που κλαίει και θέλει να του δώσει η μαμά του το γλυκό που έχει στον ντουλάπι εκείνη την ώρα. Όμως η μαμά του ξέρει πως αν του δώσει το γλυκό εκείνη την ώρα, δεν θα φάει το φαγητό του μετά ή θα πονέσει και η υγειά του. Γι' αυτό δεν του δίνει το γλυκό για το καλό του. Ο Θεός νοιάζεται πρώτα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτός μπορεί να δει πράγματα για το μέλλον και το παρόν που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Μπορεί για παράδειγμα ο μελλοντικός σου σύζυγος αυτή τη στιγμή να μην είναι έτοιμος να σε γνωρίσει ακόμα. Ίσως πρώτα στη ζωή του να πρέπει να συμβούν κάποια άλλα πράγματα, να μάθει κάποια άλλα μαθήματα πριν να σε γνωρίσει εσένα. Ή εσύ να πρέπει να ζήσεις κάποια άλλα πράγματα πρώτα στη ζωή σου. Ίσως να πρέπει να συμβούν κάποια άλλα πράγματα πρώτα που θα σας ωφελήσουν για τη ζωή σας μετέπειτα. Πάντα μας πρέπει να παρακαλάμε τον Θεό να μας στείλει αυτό που είναι πιο ωφέλιμο για την ψυχή μας. Ίσως ο Θεός να μην μας στέλνει αυτό το άτομο που θα ερωτευόμασταν και θα παντρευόμασταν, γιατί βλέπει ότι αυτό το άτομο στο μέλλον μπορεί να πάρει λάθος δρόμο και να μας παρασύρει και εμάς. Ή μπορεί εμείς στο μέλλον να πάρουμε λάθος δρόμο. Δεν ξέρουμε ποτέ το μέλλον τι θα συμβεί. Να μην μας στέλνει αυτό το άτομο, γιατί μπορεί να πέσει σε κάποια αμαρτήματα και να μας παρασύρει και εμάς, να χάσει την πίστη του και να τη χάσουμε και εμείς. Και έτσι να χαθούμε και οι δύο. Προσωπικά θα προτιμούσα να μην παντρευτώ ποτέ, παρά να πάρω λάθος δρόμο και να χάσω την πίστη μου. Αρχικά μιλώ με ένα αγόρι. Δεν είμαστε σε σχέση και δεν τα πάμε τόσο καλά. Έχουμε βγει δύο φορές τώρα, είναι φαντάρος. Δεν πιστεύει στο Χριστό, αλλά μου αρέσει πολύ. Και γενικά όταν γνωρίζω κάποιον σκέφτομαι μήπως είναι ο ένας και μοναδικός, μήπως ο Θεός τον έστειλε για να είμαστε μαζί. Αλλά μερικές φορές μου ζητά πράγματα τα οποία με κάνουν να νιώθω άσχημα. Δεν με σέβεται ακόμα κι αν έχει πει πως με αγαπάει, βεβαίως και δεν το πίστεψα. Μαλώνουμε για ανόητους λόγους και γενικά με κάνει να νιώθω σαν δεν είχα σχέση ποτέ μου και θέλω να προσέχω. Απλώς θα ήθελα τόσο μια μέρα να γνωρίσω ένα καλό αγόρι που θα έχουμε αμοιβαία αγάπη και έρωτα, να είμαστε για πάντα μαζί. Ξέρω πως ήταν κάπως αδύνατο, αλλά για τον Θεό όλα είναι δυνατά. Αυτή είναι η τελευταία μου ελπίδα. Επίσης κάτι ακόμα που με προβληματίζει είναι πως ήθελα να έχω ένα πνευματικό και δεν είχα προσευχηθεί γι' αυτό. Μια μέρα καθώς ήμουν στο λεωφορείο, κατέβηκα σε μια στάση κοντά στην εκκλησία και ρώτησα αν υπάρχει κάποιος. Αλλά πολλές φορές που θέλω να μιλήσω σε κάποιον, δεν με τραβάει να πάω στο πνευματικό. Νιώθω σαν να ήθελα κάποιον άλλον και δεν ξέρω γιατί. Από την άλλη νιώθω άσχημα γιατί σκέφτομαι ποια είμαι εγώ για να διαλέγω πνευματικό. Αλλά από την άλλη θα ήθελα κάποιον άλλον. Είμαι σε δίλημα. Λοιπόν, καταλαβαίνω το ότι είσαι αρκετά μικρή ακόμα και σε ενθουσιάζει το ότι μιλάς με ένα αγόρι που σου αρέσει. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι τα περισσότερα αγόρια σε αυτή την ηλικία, ειδικά στις μέρες μας, δεν έχουν ακόμα την ωριμότητα για να κάνουν μια σοβαρή σχέση όπως
την ονειρεύεσαι. Δεν σημαίνει ότι και καλά σε κοροϊδεύει και θέλει να περάσει την ώρα του μαζί σου. Μπορεί όντως να θέλει να έχει σχέση μαζί σου. Απλά σε αυτή την ηλικία συνήθως τα αγόρια βλέπουν μια όμορφη κοπέλα, θέλουν να έρθουν λίγο πιο στενά μαζί της και την επόμενη μέρα να δουν μια άλλη κοπέλα που να τους αρέσει και να ενθουσιαστούν με αυτήν και να σε ξεχάσουν κάπως. Και από εκεί που ήταν όλη μέρα φιλάκια, μηνυματάκια, να σου πει γεια σου. Το ίδιο ισχύει και για τις κοπέλες, έτσι. Μπορεί τώρα να σου αρέσει αυτό το αγόρι, να είσαι ενθουσιασμένη, αλλά αύριο να σου αρέσει κάποιος άλλος. Εγώ νομίζω να το αφήσετε για την ώρα. Δεν θα σας κάνει καλό σε αυτή τη φάση της ζωής σας να είστε μαζί. Δεν είστε ακόμα έτοιμοι για σχέσεις και πολύ φοβάμαι πως στο τέλος μπορεί να κάνεις ένα μεγάλο λάθος και να πληγωθείς. Καλό θα ήταν να ψάξεις ξανά για ένα πνευματικό, να ρωτήσεις τις εκκλησίες της περιοχής σου και να μιλήσεις με όσους περισσότερους πνευματικούς μπορείς και να αποφασίσεις με ποιον νιώθεις πιο άνετα, με ποιον θα ήθελες να μιλάς για τα προσωπικά σου θέματα και μην περιμένεις όμως ότι από την πρώτη φορά θα νιώσεις οικεία και θα μπορέσεις να εκφραστείς άνετα. Σιγά σιγά έρχεται η οικειότητα και θα μπορούμε να μιλάμε άνετα με τους πνευματικούς μας. Οπότε φίλοι μου, πιστεύω πως για την ώρα θα ήταν καλύτερα να το αφήσετε με αυτό το αγόρι και μπορείς στο μέλλον να ξαναδοκιμάσετε, ποτέ δεν ξέρεις. Όμως τώρα για το καλό σας καλύτερα όχι. Οι επόμενες είναι δύο παρόμοιες ερωτήσεις. Έχω ομοφιλοφιλικές τάσεις και προσπαθώ με τη βοήθεια του Θεού να το ξεπεράσω. Αν είσαι κοπέλα και σου αρέσει μια άλλη κοπέλα, αλλά δεν της το λες και δεν έρχεσαι σε επαφή μαζί της, θεωρείται αμαρτία? Πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν τι σημαίνει πάθος και τι σημαίνει αμαρτία. Το να σε ελκύει κάτι το οποίο είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία. Το να υποκύπτεις και να κάνεις την επιθυμία σου πράξη είναι αμαρτία. Για παράδειγμα, εγώ κάνω νηστεία αυτή τη στιγμή και βλέπω απάνω στο τραπέζι μία σοκολατίνα και τη λιγουρεύομαι, θέλω να κόψω ένα κομμάτι από αυτή τη σοκολατίνα. Δεν χάλασα την νηστεία μου επειδή λιγουρεύτηκα τη σοκολατίνα. Θα τη χαλάσω αν κόψω και φάω από τη σοκολατίνα. Όλοι έχουμε επιθυμίες και μας ελκύουν αμαρτωλά πράγματα. Η ομοφιλοφιλία δεν είναι κάτι ξεχωριστό από όλα τα υπόλοιπα πάθη που έχουμε οι υπόλοιποι άνθρωποι που είμαστε straight. Θέλω να πω ότι και εγώ έχω επιθυμίες και εσύ έχεις επιθυμίες. Δεν είσαι κατώτερος στα μάτια του Θεού από εμένα επειδή είσαι gay. Δεν είναι καταδικαστέο το να νιώθεις έλξη για το αντίθετο φύλο. Αρκεί όσο μπορείς να το πολεμήσεις, αν φυσικά θέλεις να το πολεμήσεις. Όλοι μας καλούμαστε να αντισταθούμε σε πειρασμούς. Δεν πρέπει να νιώθεις τύψεις επειδή είσαι gay, αλλά να παρακαλείς το Θεό να σε βοηθήσει να κάνεις τον αγώνα σου, να αντισταθείς στις επιθυμίες σου. Φυσικά, ο αγώνας προϋποθετεί την αγάπη στο Θεό. Όλα τα κάνουμε για την αγάπη που νιώθουμε στο Θεό. Δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό και δεν πρέπει τίποτα να γίνεται με το ζόρι, το τονίζω αυτό. Εγώ δηλαδή, επειδή δυσκολεύομαι να τηρήσω τις νηστείες, πρέπει να αναστενάζω και να νιώθω άσχημα όλη μέρα, επειδή κάποτε έχω λογισμούς, πρέπει να νιώθω τύψεις. Όχι, με προσευχή και πίστη στο Θεό θα προσπαθήσω και θα είμαι αισιόδοξη ότι ο Θεός θα με βοηθήσει. Έκανα ένα σφάλμα, υπέκυψα στους πειρασμούς μου, θα ξανασηκωθώ, θα μετανοήσω, θα εξομολογηθώ στον πνευματικό μου και θα παρακαλέσω τον Θεό να με βοηθήσει για να μην το ξανακάνω. Δεν θα κλαίω και θα οδύρομαι πώς το έπαθα αυτό και γιατί το έκανα ξανά αυτό. Ωραία, κατάλαβα το λάθος μου, με αισιοδοξία και πίστη στο Θεό θα συνεχίσω από εκεί και πέρα. Δεν θα κολλήσω στην πτώση μου που είχα εκείνη τη στιγμή. Αυτό πολλές φορές είναι και πειρασμικό. Σε κάποιον από τη φύση του του αρέσει πιο πολύ το αλκοόλ. Κάποιος είναι γυναικάς. Κάποιος είναι πολύ τεμπέλης. Και εγώ έχω τάσει σε κάποια αμαρτήματα περισσότερο από ό,τι έχουν κάποιοι άλλοι. Δεν γεννήθηκα με περισσότερα προνόμια από εσένα στα μάτια του Θεού. Αν ο Θεός με έφτιαξε με περισσότερα προνόμια από εσένα, δηλαδή μου είναι πιο εύκολο να κερδίσω
τον παράδεισο από εσένα, τότε αυτό σημαίνει ανισορροπία. Η ανισορροπία σημαίνει λάθος και ο Θεός δεν κάνει λάθη. Εγώ έχω τα δικά μου με τα οποία καλούμε να παλέψω και εσύ έχεις τα δικά σου. Εγώ έχω τις δικές μου δυνατότητες και εσύ έχεις τις δικές σου. Δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Συζητούσαμε πριν λίγο καιρό με ένα φίλο μου για αυτό το θέμα και μου είπε, δηλαδή εγώ πρέπει να μείνω για πάντα παρθένος, δεν έχω δικαίωμα στον έρωτα. Αν το πάρουμε έτσι, υπάρχουν και άλλες ομάδες ανθρώπων που έχουν πολύ λίγες πιθανότητες να κάνουν στη ζωή τους μια σχέση. Άνθρωποι με διανοητικά προβλήματα, άνθρωποι που είναι καθυλωμένοι μια ζωή στο κρεβάτι. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί γεννήθηκαν έτσι? Δεν έχουν δικαίωμα στον έρωτα, δεν έχουν δικαίωμα να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά? Δεν λέω ότι έχουν 0% πιθανότητες να κάνουν μια σχέση. Όπως και εσύ έχεις κάποιες πιθανότητες στο να ερωτευτείς κάποιο άτομο του αντίθετου φίλου στο μέλλον. Μην το αποκλείς. Φοβάμαι να εξομολογηθώ, διότι μπορεί να κάνω τα ίδια και θα είναι σαν να κοροϊδεύω ή ότι δεν θα τα εννοώ πραγματικά. Όσες φορές πέσουμε, τόσες πρέπει να σηκωθούμε. Δεν πειράζει αν κάθε φορά που πας στο πνευματικό του λες τα ίδια αμαρτήματα, ότι έκανες ξανά τα ίδια και τα ίδια. Ο Θεός όσο ζούμε πάντα θα μας συγχωρεί, αρκεί να έχουμε μετάνοια. Σε τραβάει κάτι που είναι αμαρτία και υποκύπτεις. Δεν το θέλεις, αλλά δεν έχεις τις δυνατότητες, υπέκυψες. Αλλά μετά μετανόησες. Και μετά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς και να το εξομολογήσεις στο πνευματικό σου. Μην σε ανησυχεί το τι θα σκεφτεί για σένα ο πνευματικός σου. Ο πνευματικός ακούει κάθε μέρα πάρα πολλά πράγματα. Γεια σου Έλενα, είχα μια πορεία σχετικά με την εμφάνιση. Είναι κακό μια κοπέλα που πηγαίνει στην εκκλησία να ξυρίζει το κεφάλι της γιατί μπορεί να της αρέσει σαν στυλ? Κοίτα, η ερώτηση δεν είναι αν μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία με ξυρισμένο κεφάλι. Η ερώτηση είναι γιατί της αρέσει το στυλ με ξυρισμένο κεφάλι. Πώς μπορεί ένας ορθόδοξος νέος 19 ετών να ψάχνει και να βρει μια χριστιανή για σχέση? Λοιπόν, είχα κάνει μια ανάρτηση στο Instagram το καλοκαίρι που μας πέρασε και ήταν κάτι σαν συνοικέσιο. Επειδή φαίνεται πως όσοι με ακολουθείτε ταιριάζετε κάπως σαν χαρακτήρες, είστε θεοσεβούμενοι, ψάχνετε μία σοβαρή σχέση, θα θέλατε να κανονίσω κάτι για να γνωριστείτε. Μου είπατε να κανονίσω κάτι για να γνωριστείτε. Και εγώ είχα κάνει ένα post στο Instagram που σας είπα όσοι πληρείτε κάποιες προϋποθέσεις να πατήσετε like και έτσι θα μαζευόσασταν στα like του post και θα μπορούσατε να γνωριστείτε κάπως μεταξύ σας. Το έκανα μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά πριν λίγο καιρό μου έστειλαν δύο άτομα και μου είπαν ότι γνωρίστηκαν μέσω αυτού του post και σύντομα θα ρομπονιαστούν. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο εκτός από την προξενήτρα του Instagram. Θα φτιάξω και δεύτερο βίντεο με τις υπόλοιπες ερωτήσεις σας, γιατί δυστυχώς δεν μπορούν να μπουν όλες σε ένα βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησα κάπως. Όπως σας είπα, δεν μπορώ να αντικαταστήσω το πνευματικό. Μπορώ απλά να σας δώσω κάποιες φιλικές συμβουλές. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!